Ο Νίκο, όπως επεσήμανες και εσύ πολύ σωστά προηγουμένως, ο αριθμός των μελών της Εθνικής Ομάδας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ αυξάνεται. Τελευταία είσοδος με την Ελισάβετ. Πριν από λίγο, Ελισάβετ Πεσυρίδου στα 60 εμπόδια. Πολύ καλή κούρσα. 8-11. Πολύ καλός χρόνος, Ελισάβετ. Στη δεύτερη κούρσα στον κλειστό φέτος. Έτσι, άνετη επικράτηση. Και η έκτη, αν δεν κάνω λάθος, πανελλήνια νίκη σου στους πανελλήνιους αγώνες κλειστού. Ναι, ευτυχώς αυτή τη χρονιά έχει σπάσει αυτή η γκίνια, διότι συνήθως τις πρώτες κούρσες της σεζόν δεν τα πάω πάρα πολύ καλά. Σήμερα ήταν μια ικανοποιητική κούρσα. Πιστεύω πως υπάρχει δυνατότητα να το αλλάξω όλο αυτό και να κατέβω κι άλλο, δηλαδή να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ που το εύχομαι. Από εκεί και πέρα χαίρομαι γιατί σε κάθε σεζόν αλλάζουμε με την προπονήτριά μου κάποια πράγματα. Τα οποία βλέπω ότι βγαίνουν. Βέβαια αργούν, αλλά βγαίνουν. Δηλαδή σημαίνει ότι η συνεργασία μας πάει πάρα πολύ καλά και μπορούμε και αποδίδουμε όπως κάθε χρόνο το βλέπετε εσείς εδώ πέρα. Συγχαρητήρια. Ευχόμαστε πάντα καλύτερα και καλή επιτυχία στο παγκόσμιο. Να είστε καλά. Πολύ ωραία η Ελισάβετ. Ευχόμαστε και εμείς πράγματι η εξέλιξή της να είναι καλύτερη και μεθαύριο που θα γίνει το Μπέρμιγχαμ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.